πραγματικά θέλω για να μου πείτε από όλους αυτούς που είναι περίπου τα 30 άτομα, να μου πείτε και εμένα γιατί θα τελειώσω το Σεπτέμβριο και τελειώνω μία για πάντα, γιατί έχω 45 χρόνια εδώ μέσα. Θέλω να μου πείτε κι εσείς, σαν νέοι που είσαστε, εάν ξέρετε κανένα ίδιο τέτοιο κομμάτι φλωτό. Φλωτό ποτάμι. Θα το δείτε όμως όλο. Και μετά θα μου το πείτε. Σας ευχαριστώ. Δίπλα μας έχουμε μια φωλιά από αηδόνια. Απέναντι εδώ να την άφησα. Λίγο, μπράβο, μπράβο. Την είδε. Έχει αλλάξει λίγο, διότι έχει βρέξει πάρα πολύ εδώ και 15 μέρες, 20 έβρεξε πάρα πολύ και πολύ αέρα και μας χάλασε. Για προχωράμε. Βλέπετε πόσο ανεβαίνει το χειμώνα. Βλέπετε μόνο του. Για να μην με ρωτάτε. Βλέπετε πόσο. 30 πόντου. 40 και ο κόντος όλος. Ξέρετε γιατί. Γιατί εκεί το έργο. Είναι κάτι χώρο. Είναι εύκολα. Για προχωρά. Στον δρόμο μας υπάρχουν πεταλουδίτσες και οι λεγόμενες πελούλες. Θα ζητούμε όσο πάμε πιο πάνω και θα τεχνούμε. Εκεί ξαρέχουν άμα. Αυτά τα πράσινα που βλέπουμε αριστερά μας, μέσα στο ποτάμι, είναι τα νούφαρα του ποταμού μας. Οι μικρούλες, οι όρθιες, οι μικρούλες, αυτές ασπίζουν μετά το Σεπτέμβρη και όλο τον Οκτώβρη και γίνεται ασορτή πράσινο από κάτω, άσπρο πιο πάνω και μπλε οι πεταλούδες πάνε κάποτε πάνω στις μικρούλες αυτές και γίνεται ασορτή το έλα να δεις. Να πέσει η Εθνική Ελλάδος μπάλα απάνω εκεί πέρα. Μπλε, πράσινο, μπλε και άσπρο.
Από δεξιά μας βλέπουμε πάρα πολύ πράσινο. Κοίταξε απ' έξω τώρα, κοίταξε απ' έξω, κοίταξε καλά. Όχι, όχι, όχι.